Να πάρουμε τα 1000 λεωφορεία, κατάλαβα καλά. Ναι, με. Έτσι, άξονα, αντί για Ραφάλ, αντί για Ραφάλ, λέει δεν να πάρουμε. Αντί για Ραφάλ, λέω με τις έκτακτες διαδικασίες μπορεί να πάρετε 1000 λεωφορεία. Καλά, ο κόσμος. Και δεν τα κάνουμε μετά τα 1000 λεωφορεία, θα τα κάνουμε βόλτα στο Σύνταγμα. Να πάτε και οδηγού. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια μέσα έχουμε μπει στις αστικές συγκοινωνίες τα τελευταία 30 χρόνια. Τι θέλετε, να κόψουμε την τάξη των ανθρώπων για να πάμε λεωφορεία. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Α, δηλαδή το ζήτημα είναι συντάξει των ανθρώπων. Σοβαρά μιλάτε τηλεόραση τώρα. Ορίστε. Α, πάρουμε 1000 λεωφορεία. Θα πάρουμε 1 εκατομμύριο λεωφορεία, λέω. Και θα πάρουμε 1 εκατομμύριο θέλω να πάρουμε. Συγγνώμη, ο υπουργό μεταφορών. Κύριε Γεωργιάδη, ο υπουργό μεταφορών. Ο κύριο Καραμαλή έχει πει ότι είναι 1 εκατομμύριο λεωφορεία. Και για να βγει ο αριθμό, θα κόψουμε όλου του μισθού στο τρελίο. Για να πάρουμε 1 εκατομμύριο λεωφορεία. Ο υπουργό μεταφορών, ο κύριο Καραμαλή, εγώ είμαι υπεργονικό. Ο υπουργό μεταφορών, ο κύριο Καραμαλή, είπε ότι λείπουν 6.000 οδηγού και θα πάρει 3.000. Προφανώς τους πάρει για λεωφορεία. Λοιπόν, μήπως δηλαδή θα να πω, είστε πίσω από τις κυβερνητικές θέσεις σε αυτό. Το Υπουργείο, έχουν αυξηθεί και τα λεωφορεία, αυτή είναι η αλήθεια. Έχουν μπει και περισσότερα λεωφορεία στις γραμμές. Πάλι τις ώρες είναι αρκετό. Υπάρχει κάποιος συνωστισμός. Είναι αρκετό.